Περίμενα, δεν τελείωσα. Σ' αγαπάει. Αλλά για μένα δεν αξίζει την αγάπη του. Στη δική μου ζυγαριά δεν μετράς μία. Σε ρεθίζει που καταστρέφουμε την πιτσιρικά. Ακριβώς. Και ξέρεις γιατί? Γιατί υποψιάζομαι ότι δεν είσαι μαζί της. Μ' αρέσει αυτός ο κίνδυνος. Είμαι ερωτευμένη μαζί του. Ειλικρινά, μόνο στη σκέψη ότι θα φύγει τρελαίνομαι. Εντάξει. Εσύ νιώθεις έτσι? Εκείνος ανταποκρίνεται? Όχι. Θα ζήσουμε τη σχέση μας όπως πρέπει. Δεν με νοιάζουν οι συνέπειες, ούτε η μάνα μου, ούτε τίποτα. Αρκεί να μείνεις στο κολέγιο. Αν ήρθες εδώ για να κλάψεις, καλύτερα να πας σπίτι σου. Πώς μου μιλάς έτσι? Έτσι είμαι. Κι άμα σε χαλάει δρόμο. Εδώ θα έρχεσαι μόνο όταν θα είσαι καλά, για να κάνουμε ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχω κάνει αρκετά λάθη, αλλά σκοπεύω να τα διορθώσω. Μην απολογήσεις εμένα. Το όπλο είναι καταχωρημένο στο όνομα του Φίλιππου Βαλάτου. Πόσο? Εδώ και 15 χρόνια. Έχεις καταλάβει πόσο έχω στεναχωρηθεί για την Άρτεμη? Όσο όλοι μας, Αλεξάνδρα. Απλώς σκέψου λίγο τις καταθέσεις, πόση ώρα θα πάρουν. Για μένα αυτό είναι το εύκολο, όχι κηδεία. Ναι, εντάξει, απλώς θα αρχίσουν να σε ρωτάνε και όσο θα σε ρωτάνε, εσύ θα το σκέφτεσαι. Και όσο θα το σκέφτεσαι, τόσο θα στεναχωριέσαι. Τι θα με ρωτήσουν πια, τι θα κάνουν, δηλαδή ανάκριση? Εκτός αν έχει προκύψει κάτι καινούριο. Μήπως τη βοήθησαν την Άρτεμη να αυτοκτονήσει? Άρα και λίγο σεβασμός δεν βλάπτει, αγόρι μου. Ειδικά τέτοιες ώρες. Μια πλάκα έκανα επειδή άκουσα τη συζήτησή σας. Έμαθα γίνανε διάφορα στο κολέγιο. Για το διαγώνισμα, λες. Τα κυρώσαμε, μου πάνε. Ναι, μας βγάλανε έξω από την τάξη. Δεν καταλάβαμε τον λόγο. Δεν μας είπαν τίποτα. Έμαθες εσύ κάτι? Μάθανε ότι διέρευσαν τα θέματα και είπαν να το ψάξουν λιγάκι. Ναι. Και? Υποτίθεται ότι βρέθηκαν στην τσάντα του Χαλκιά. Καλά, πώς το έκανε αυτό? Πού τα βρήκε? Το πιστεύεις εσύ, δηλαδή? Για ποιο λόγο να τα κλέψει ο Χαλκιάς? Αυτός λύνει διαφορετικές εξισώσεις για πρωινό. Το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Βρέθηκαν τα θέματα στην τσάντα του. Οπότε την έβαψε. Δεν νομίζω. Μάλλον θα τη σκαπουλάει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Ποιο κολέγιο, αγόρι μου, θα έδειχνε τέτοιο φοιτητή? Για οποιοδήποτε λόγο. Σωστά. Μην χάσει ανθρωπότητα τη διάνοια. Δεν ξέρω αν είναι διάνοια, πάντως μυαλό έχει. Τώρα το τι θα κάνω στο κολέγιο, βέβαια, είναι δικό του θέμα. Δεν ξέρω, ελπίζω να το χειριστούν σωστά. Μην ανησυχείς, θα κάνω ό,τι τους πεις εσύ. Όχι, όχι. Αυτά είναι εσωτερικά θέματα της σχολής και ο δικός μου λόγος δεν περνάει. Και δεν σκοπεύω να ανακατευτώ. Καλή θέση. Μου το υπόσχεσαι? Μου δίνεις το λόγο σου ότι δεν θα ανακατευθείς? Πήγαινε στην κουζίνα να φας κάτι, συνιστική. Δεν προλαβαίνω τώρα. Πρέπει να δω τη Φρίνη πριν το μάθημα να μιλήσουμε λίγο για το σενάριο. Καινούρια λόξα κι αυτή. Δεν φαντάζομαι να παραμελείς τα μαθήματά σου. Μαμά, δεν είμαι πια 7 χρονών να με ελέγχεις αν διάβασα. Λοιπόν, πάω στην Κάριλα και έφυγα. Αν βγουν εξετάσεις, πάρτε να μου πείτε, εντάξει? Άντε, πάει. Εντάξει. Εμένα ούτε που μου μίλησε. Στην Κάριλα σκοτώθηκε να πάει. Τι γίνεται με τα έξοδα? Με τα έξοδα. Χάλια. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε κάποιο κεφάλαιο. Κεφάλαιο. Μέσα στην κρίση. Ψυχραιμία. Μπορεί και να τη γλιτώσουμε. Πριν από λίγο είχα ένα πολύ καλό τηλεφώνημα. Ακόμα εδώ είσαι εσύ? Ξέχασα τα κλειδιά μου. Για πες τι τηλεφώνημα είχες. Κάποιος ενδιαφέρθηκε να αγοράσει 2 επιβίτορες. Αν το κλείσουμε, είμαστε καλυμμένοι οικονομικά τουλάχιστον για ένα διάστημα. Αχ, μακάρι να πάνε όλα καλά. Εσύ τι ανησυχείς? Εσύ δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Εσένα οι σπουδές σου είναι εξασφαλισμένες, ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό σε έχουμε συνδικαιούχο συμβουλιάρο με 50.000 ευρώ μέσα. Ακριβώς. Και ο κόσμος να χαλάσει, αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να πειραχτούν. Μου, το περιοδικό κυκλοφόρησε. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνεις εσύ. Εύα. Hey,
Καλημέρα. Καλημέρα. Πού πάτε με στην Ταουνιά? Πού πηγαίνουμε ρε μαμά, στο κολέγιο, πού αλλού? Α, να δούμε τι άλλο μας περιμένει σήμερα. Καλά, ανεβείτε κι εσείς λίγο, έτσι ξεκινάτε τη μέρα σας. Δεν ξέρω τι φταίει, εγώ ξύπνησα στραβά. Και εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά χθες. Έβλεπα στον ύπνο μου ότι με κυνηγούσε ένα άγριο σκυλί. Α, δεν είναι τίποτα. Ο σκύλος είναι φίλος. Σε προειδοποιεί να προσέχεις. Έλεγες αλήθεια τελικά. Την πήρες την απόφαση. Ναι. Φεύγω για Θεσσαλονίκη. Αρχίζει να φτιάχνει κάπως η διάθεσή μου. Ναι. Τελείωσαν τα βασανά σας. Η αποστολή μου εξετελέστη και φεύγω το απόγευμα. Τι αποστολή εννοείται, Agent Diva? Έλα, θα μας πει μετά, δεν θα καθυστερήσουμε. Πάμε. Θα φτιάξω φαγητά να σας αφήσω. Και γλυκό, παρακαλώ. Εντάξει, θα φτιάξω και γλυκό. Αν και με στεναχώρησες χθες. Συγγνώμη, αλλά θα σκάγα αν δεν σας τα έλεγα. Γεια. Γεια. I got the sun in my pocket. Hey, I got the moon in my hands. Hey, I got the sun in my pocket. Hey, I got the moon in my hands. Hey, I got the sun in my pocket. Hey, I got the moon in my hands. I got the sun in my pocket. Hey, I got the moon in my hands. Καλό. Σατανικό. Εσύ το σκέφτηκες? Μαζί με την κυρία Εύα. Αυτή η σκέψη είναι από γυναικείο μυαλό. Μην πας να μοιραστείς τη δόξα. Μπα όχι, μου αρκεί το αποτέλεσμα. Το μόνο που με χαλάει είναι ότι θα λείπει ο Χαλκιάς και δεν θα απολαύσω τη φάτσα του. Κρίμα. Μην ανησυχείς, όπου να θα ξαναγυρίσεις στη σχολή. Δεν το βλέπω μετά από αυτά που έκανα. Μόνο που τον θέλουν γιατί είναι genius. Ναι, με πρίζεις τώρα όμως με τον τύπο. Το θέμα είναι να μοστραριστούν οι φωτογραφίες παντού. Οκ, okay, θα βοηθήσω. Αλλά ο Σταύρος μένει στο κολέγιο. Κοίτα εδώ κόλλημα. Τελικά έχεις συμπιθεί μαζί του, έτσι, πέρα από την πλάκα. Ναι, λοιπόν, το παραδέχομαι. Και είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι έτσι. Και δεν πρόκειται να τον χάσω τώρα. Τώρα που τον έχω. Ναι, ναι, τον έχεις. Αυτό κράτα τον καλά, μου σου φύγει. Όχι, Θεέ μου, τι θέλω και ασχολούμαι μαζί σου. Να θες και ασχολείσαι μαζί μου, γιατί είμαι γαμώτα παιδιά και ο αγαπημένος σου αδερφός. Καλά. Τελικά σήμερα έχουμε δύο κηδείες, ε. Την Άρτεμι και το άδοξο love story Face Σταύρου. Τα λέμε στην εκκλησία. Πάω κολέγιο. Τι μαύρη κύκλη είναι αυτή? Δεν κοιμήθηκες? Ελάχιστα. Με τον Τάσο, πώς θα πέρασες? Πολύ καλά. Αλλά μετά δεν μου κόλλαγε ύπνος. Ωραία. Πήγαινε να κοιμηθείς λίγο, θα σοριαστείς. Θα πάω σε λίγο. Μα γιατί είσαι έτσι? Σκέφτεσαι ακόμα το νεκροταφείο? Όχι, βρήκα τρόπο να το αντιμετωπίσω. Ναι. Και τον τρόπο τον βρήκες μόνη σου ή χρειάστηκες και εξωτερική βοήθεια? Με ρωτάς αν ήπια. Ήπια ένα ποτήρι κρασί, αλλά σταμάτησα. Είμαι πολύ περήφανη για μένα. Κι εγώ. Πάω. Να προσέχεις. Κώστα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία. 5 μπουκάλια κρασί και 2 βότκα. Ευχαριστώ. Έλα. Ξανακοιτάζω λίγο την υπόθεση. Γι' αυτό ήρθα. Τελικά τι θα κάνουμε με το ίδρυμα? Θα το αποσφραγίσουμε. Βγάλτε τις ταινίες, βγάλτε τα όλα. Ό,τι ήταν το ερευνήσαμε. Αυτοκτονία τελικά? Μάλλον, αν και υπάρχουν κάποια κενά,
Δηλαδή? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρήκε αυτή η γυναίκα το όπλο του Βαλάτου. Μπορεί να το κρατούσε στο γραφείο του. Μπορεί. Αλλά θα πρέπει να το μάθουμε άμεσα. Επίσης, γιατί το θύμα μπήκε επικεφαλής στη διοίκηση του Ιδρύματος. Πολύ περίεργο να πεθαίνει ο πρόεδρος και να αναλαμβάνει γραμματέας. Θα της είχε εμπιστοσύνη. Μα τι λες τώρα, εδώ μιλάμε για ολόκληρο ίδρυμα και μέσα παίζονται εκατομμύρια. Εξάλλου υπάρχει πληρονόμος, η κόρη του. Γιατί να αναλάβει γραμματέας. Και αυτό που γράφει στο γράμμα της για μια εκκρεμότητα, ότι προτιμάει να πεθάνει παρά να μιλήσει γι' αυτό, τι μπορεί να είναι. Η ιατροδικαστής τι λέει. Μου τα μπερδεύει κι αυτή. Άκου. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος, κάτι σπάνιο σε αυτοχειρίες με πυροβολισμό στην καρδιά. Γιατί προϋποθέτει καλή γνώση ανατομίας και πολύ σταθερό χέρι. Και παρακάτω άκου τι λέει. Από την άλλη, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη εγκληματικής ενέργειας. Στο χέρι του θύματος βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδος που αποδεικνύουν ότι αυτοπυροβολήθηκε. Κατάλαβες, το πράγμα μπερδεύεται. Όπερ σημαίνει πρέπει να ξεκινήσουμε νέο γύρο επισκέψεων. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Για λίγο ήρθα. Σε 10 λεπτά πρέπει να φύγω. Μου φτάνουν και αυτά για να σε πάρω μια αγκαλιά. Ήθελα πώς και πώς να έρθεις. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, τίποτα. Μη μου λες ψέματα. Πες μου. Δεν σου λέω ψέματα. Δεν συμβαίνει κάτι. Αφού σε κατάλαβα. Τι, πάλι προβλήματα με το μαγαζί? Εντάξει, έχουμε δει και καλύτερες μέρες. Εσύ, Γιάννη, άσε τα μισόλογα. Τι έγινε, δεν φτάνουν τα λεφτά? Θες να μάθεις την αλήθεια? Ναι, την αλήθεια θέλω. Έδωσα κάτι χρήματα στην Τζίνα να πληρώσει κάποιες επιταγές. Δεν τις πλήρωσε. Τις έχουμε κάλυπτες πλέον τις επιταγές. Και όπου να είναι θα έρθουν να με μπαγκλαρώσουν και θα με πάνε μέσα. Αυτό έγινε. Και τότε το δαχτυλίδι τι το ήθελες? Το δαχτυλίδι ήθελα να σου το δώσω. Γιατί δεν μπορώ να είμαι μίζερος με την αγάπη μου. Ήθελα να σε κάνω να χαρείς. Γι' αυτό. Ναι, αλλά σου βγήκε ξινό. Μπορούμε να μιλάμε άλλο για αυτά. Δεν θέλω να ασχολείσαι. Δεν θέλω να βάζεις το κεφαλάκι σου με αυτά τα πράγματα να ασχολείται. Είναι δικά μου θέματα. Δεν μπορώ. Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο. Είμαι χαρούμενος όταν είσαι κοντά μου. Και με τα χρέη τι θα γίνει? Θα δούμε. Ή θα τα πληρώσουμε ή δεν θα τα πληρώσουμε. Μπορεί να μας πάρουν το μαγαζί. Αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Ναι, αλλά το αγαπάς. Στη ζωή όμως δεν μπορείς να έχεις δύο αγάπες. Δεν σε αφήνω. Πρέπει να διαλέγεις τη μία. Και αυτή τη μία την έχω διαλέξει. Είσαι εσύ. Πρωί είναι. Συμβαίνει κάτι? Θέλω να μιλήσουμε για το Χαλκιά. Κάθισε. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Πιστεύω πως τον αδικήσαμε. Κι εγώ το σκεφτόμουν. Είναι πολλά που δεν μου κολλάνε. Ποιος έκανε, ας πούμε, το τηλεφώνημα και που ήξερε αυτά που είπε? Βέβαια δεν αναφέρθηκε ακριβώς στο Χαλκιά, αλλά και πάλι είναι περίεργο. Εγώ έχω κάποιες υποψίες, αλλά φοβάμαι μη θίξω τα συμφέροντα του κολεγίου μου αυτά που θα πω. Απ' την άλλη οφείλω να μιλήσω. Λέγε, τι σκέφτεσαι? Ο Χαλκιάς είναι ένας ξεχωριστός φοιτητής. Προέρχεται από εντελώς διαφορετικό κόσμο και έχει εντελώς διαφορετικό οικονομικό background. Πού θες να καταλήξεις? Σε συνδυασμό με την ευφυΐα του και το δυναμικό του χαρακτήρα, τι έχουμε? Ένα αξιόλογο παιδί. Συμφωνώ. Ναι, δεν το πήγαινα εκεί. Αυτό τον κάνει στόχο. Και κατά τη γνώμη μου, φυσικά πάντα, υπάρχει ένας συμφοιτητής του που τον ζηλεύει υπερβολικά. Mm-hmm.
the times that I made you scream. For the times that I killed your dreams. For the times that I made your whole world rumble. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είπαμε. Δεν είπαμε θα το κόψω αφού σου κάνει κακό. Κάπως πρέπει να το καταπιώ όλο αυτό το πράγμα που με βρήκε. Και το τσιγάρο με βοηθάει. Τι να κάνει. Έχεις εμένα αν θες βοήθεια. Ναι, εντάξει. Όχι, το εννοώ. Τι έγινε με το ταξί, πότε θα είναι έτοιμο. Ξέχανε το ταξί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δουλέψεις. Προτιμώ να το δώσω σε οδηγό. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και εσύ είσαι φοιτητής και πρέπει να παραμένεις φοιτητής, τέλος. Μανά, δεν ξαναπατάω εκεί μέσα. Τα πάμε αυτά. Μην είσαι τόσο απόλυτος, ρε παιδί μου. Αν καταλάβουν ότι είναι παγίδα και σου ζητήσουν συγγνώμη. Δεν μου αρκεί. Θέλω να βρούνε το καθήκη που το έκανε και να το ρεζιλέψουν. Έτσι ίσως επιστρέψω. Πραγματικά είσαι υπερβολικός. Προτιμάς δηλαδή να χάσεις τις σπουδές σου για μία κόντρα. Θέλω να με σέβονται, κακό είναι. Σταυρό, κοίτα να καθαρίσεις το όνομά σου και ξέχνα τις εκδικήσεις. Αλλιώς θα κερδίσει αυτός που σου την έστησε. Αυτό θες! Για ποιον λες? Για κάποιον που θεωρεί το κολέγιο παράρτημα της εταιρείας του πατέρα του. Α, όχι. Όχι. Αν εννοείς τον Άρη, έχεις άδικο. Σε βρίσκω τελείως υπερβολική. Διαβάστε το τεστ τότε που έγραψε ο Άρης για το Σταύρο και δείτε μόνοι σας. Το ότι έχουν μια κόντρα δεν σημαίνει τίποτα. Ο Άρης δεν θα έπεφτε ποτέ τόσο χαμηλά. Ναι, αλλά αυτό το κείμενο ήταν κάτι παραπάνω από κόντρα. Υπήρχε φθόνος, κακία, μίσος και όλα αυτά τα έγραψε ο Άρης. Που σημαίνει ότι αν το παιδί αισθάνεται έτσι, πιθανότατα να την αίσθησε στο Σταύρο. Βιάζεσαι. Ο Άρης, ανεξάρτητα από τον πατέρα του, είναι καλός και έξυπνος φοιτητής. Και μέχρι τώρα έχει δείξει άψογη συμπεριφορά. Το ίδιο ισχύει και για το Σταύρο όμως. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Ας κάνουμε αίτηση στην κινητή στη σταθερή τηλεφωνία να μάθουμε από πού έγινε το τηλεφώνημα. Με την τεχνολογία τίποτα δεν μένει ανώνυμο. Δεν μου κάνεις υποδείξεις, σε παρακαλώ. Όλα αυτά τα έχω σκεφτεί κι εγώ. Και ούτε θα έδιωχνα το Σταύρο έτσι εύκολα. Αλλά δεν μπορούμε να τα ρίξουμε όλα στον Άρη. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τόσο ακραίο. Ναι, αλλά το κείμενο που έγραψε ήταν ακραίο. Μήπως παρεξηγείς μια φοιτητική κόντρα. Α, διευθύνω αυτό το κολέγιο πάρα πολλά χρόνια. Και είναι όλη μου ζωή. Δεν θα επέτρεπα ποτέ να αποβληθεί άδικα ένας φοιτητής μας. Αλλά η κατηγορία σου αδικεί τώρα τον Άρη. Και αυτό είναι εξίσου σοβαρό. Εντάξει, εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Αν θέλετε να είστε δίκαιοι όπως λέτε ότι είστε, ψάξτε εδώ. Ευχαριστώ. Θα βγεις. Ναι, θα πάω μέχρι την εταιρεία και θα γυρίσω να φύγουμε. Οκ. Θα είσαι εντάξει. Ναι, μην ανησυχείς. Περιμένουμε κανένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγγνώμη για το ακατάλληλο της ώρας, αλλά οι έρευνες δεν έχουν ωράριο. Καλά, μην ζητάτε συγγνώμη. Είμαι στη διάθεσή σας. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Θα χρειαστώ μερικές πληροφορίες. Σας ακούω. Πρόκειται για το πιστόλι που είχε η Άρτεμις. Βρέθηκε ότι ανήκε στον πατέρα σας. Το ξέρατε εσείς ότι ο πατέρας σας είχε όπλο? Ναι, ναι, το ήξερα. Το είχα δει στο σπίτι του κάποια φορά. Το είχε για την προσωπική του ασφάλεια. Ναι, το είχατε και εγώ νομίζω μια φορά. Ξέρετε αν το φύλαγε στο γραφείο του? Δεν νομίζω. Αφού του πέθανε και μετά, το πιστόλι βρίσκεται στο σπίτι του. Είσαστε σίγουροι? Ναι. Ναι, γιατί μετά το θάνατό του πήγα στο σπίτι να μαζέψω κάποια πράγματα και το είδα εκεί. Μάλιστα. Μπορεί να το πήρε κάποιος από εκεί? Δεν νομίζω. Μετά το σπίτι κλειδώθηκε. Και τότε πώς βρέθηκε το πιστόλι στα χέρια της? Ξέρετε αν η Άρτεμις είχε κλειδιά του σπιτιού του πατέρα σας? Δεν νομίζω. Βέβαια ήταν στενοί συνεργάτες, αλλά την άλλη μου φαίνεται και απίθανο. Τώρα τι να σας πω, δεν είμαι και σίγουρη. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε οπωσδήποτε. Είναι μυστήριο πώς βρέθηκε το πιστόλι στα χέρια της. Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Θα βάλω τους ανθρώπους μου να το ψάξουν και τα ξαναλέμε. Μετά την κηδεία θα σας ενοχλήσω πάλι. Χρειάζομαι μια πλήρη κατάθεση. Είμαστε στη διάθεσή σας πάντα. Ελπίζω να βγάλετε γρήγορα άκρη. Κυρία Μαλτέζου, γεια σας. Γεια σας. Καινούρια παραλαβή, τα κουτσομπολιά της εβδομάδας. Α, για φέρε να τα χαζέψω.
Χρειάζεστε περισσότερα πεντικιούρ. Το δέρμα σας έχει σκληρύνει πολύ. Συγγνώμη λίγο. Τι έπαθες? Αυτός που άτσος μου αρέσει. Δεν τα ξέρει τη δουλειά του. Την αγαπάει κιόλας. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια της Άρτεμις. Λες να το πήρε από το σπίτι του. Είναι δυνατόν? Αγάπη μου, εδώ έχει τα κλειδιά της καρδιάς του. Δεν θα έχει το σπίτι εδώ. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούμε. Κάπου θα είναι στα πράγματά της. Στο ίδρυμα. Θα τα βρούμε. Και αυτή η άσκηση είναι πολύ δυνατή. Έλα, εύκολη είναι. Έτσι λες. Ένα. Μπορεί να έχεις δίκιο. Ναι. Περίμενα να πάρεις τηλέφωνο, αλλά σε πήρα εγώ για να μου ζητήσεις συγγνώμη. Παρακαλώ. Είσαι μπαχάλο, γαϊδούρη. Εγώ χτες ήθελα την αγκαλιά σου και εσύ με πέταξες έξω. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι σου ξεκαθάρισα τα όρια της σχέσης μας από την αρχή, έτσι. Και αυτό δικαιολογεί τη στάση σου. Που μου πέταξε έξω από το σκυλί. Θεώρησα ότι ήσουν ενήλικο άτομο που ξέρει τι θέλει. Μάλλον έκανα λάθος. Γι' αυτό καλύτερα να το σχολάσουμε. Είσαι σοβαρός? Απολύτως. Εσύ χρειάζεσαι κάποιον να σε ταντεύει και εγώ δεν είμαι αυτός. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Αντίο. Τι έγινε, Γρηγόρη? Κι άλλο γυναικείο πτώμα άφησες πίσω σου. Σκηνοθετάρα μου! Ευχαριστώ, άρχισα δίαιτα. Έλα ρε Φρίνη, πρώτη φορά κλείνω συμβόλαιο με δισκογραφική. Κι εγώ πρώτη φορά άρχισα δίαιτα. Έλα! Άντε, καλά. Συγχαρητήρια, εύχομαι και στα Grammy Awards. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, πάρε. Ευχαριστώ. Έλα και εσύ, ήθελα. Πού είναι ο δικός σου, να αρχίσω να ανησυχώ? Κανονικότατα. Τα έχει πάρει και δεν θα επιστρέψει στο κολέγιο αν δεν το ζητήσουνε. Καλά, έτσι και το στείλουν, θα γίνει τη τρελή. Σίγουρα θα γίνει τη τρελή. Θα οργανώσει συλλαλητήριο και ας μάθουν όλοι ότι είμαστε μαζί. Όπα, δηλώσεις. Θες να τα πεις αυτά και στην κάμαρα να τα έχω ντοκουμέντο? Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Αρκετά έκανα το χατήρι της Εύας. Αποφάσισα να ζήσω τη ζωή μου. Και τώρα που με χρειάζεται πρέπει να είμαι δίπλα του. Όλοι θα είμαστε. Φτάνει μόνο μας που είναι επίσημα τι παίζει, γιατί μέχρι στιγμής άκρα του τάφου σκεπή. Καλησπέρα, κορίτσια. Έχω λίγο άγχος. Γιατί? Άκουσα ότι θα γράψουμε το χτεσινό διαγώνισμα. Έλα ρε, δεν μας ενημέρωσαν. Δεν νομίζω. Κι όμως. Πού ήσουν εσύ? Βγήκα για σεφάρι. Και κοίτα τι σου βρήκα. Πάρε ένα ωραίο ζευγαράκι. Πλάκα κάνεις. Πού είσαι εσύ τόση ώρα και χάνεις το πάρτι? Θέλω φωτογραφία για το site. Αλήθεια? Για πάρε μία. Α, τι είναι αυτό? Η Φέη με τον Άρη, με τους γονείς τους που είχαν βγει τις προάλλες. Καλά, και γιατί το έκαναν πρωτοσέλιδο? Δεν ξέρω, μάλλον θα τους τράβηξαν οι παπαράτσι. Έφυγα, πάω να διαβάσω. Μπράβο, βρε, έγινες διάσημη. Εγώ. Εσύ. Και ο Ρούλης, βέβαια. Προχθές που βγήκατε με τους γονείς σας, είδατε κανένα σας τραβάει φωτογραφία? Όχι. Όχι, Μήπως κανένας παπαράτσι? Δεν πρόσεξα κάτι. Πάντως κάποιος σας τράβηξε.
Και δεν έμεινε εκεί. Τις δημοσίευσε κιόλας. Τότε πώς βρέθηκε το πιστόλι στα χέρια της? Ξέρετε αν η Άρτεμις είχε κλειδιά του σπιτιού του πατέρα σας? Ναι, ναι, άσπρες κορδέλες θέλω για τη Στεφάνια. Και ένα λουλουδένιο σταυρό για το φέρετρο, ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από κοντά σήμερα. Γεια σας. Να θέλεις κάτι? Αν να πάω από το γραφείο και έρχομαι μετά να ετοιμαστούμε για την κηδεία. Πήγαινε. Καλύτερα να κάτσω κι εγώ λίγο μόνη μου να βάλω σε τάξη το μυαλό μου. Φτάνει να μην κάνεις συνέχεια μαύρες σκέψεις. Εντάξει. Άρα, τα λέμε σε λίγο. Α, πρέπει να πάμε από το σπίτι του μπαμπά να αλλάξουμε την κλειδαριά. Γιατί αν είχε κλειδιά η Άρτεμι θα βρεθούν. Αν δεν βρεθούν όμως. Ναι, έχεις δίκιο. Έπρεπε να το έχουμε κάνει, ξέρεις. Έλα, εσείς, αύριο θα τα κανονίσουμε όλα. Τι έγινε, μου είπαν πως με ψάχνεις. Πολλά μπορεί να γίνουν αν δεν προλάβουμε. Έφυγα από το κομματήριο τρέχοντας για να σε βρω. Βρε παιδί μου, θα μιλήσεις καθαρά να καταλάβω τι γίνεται. Δεν πάμε καλά. Ποιος είναι ο Φλώρος? Ο Άρης Μαλπέζος. Δίπο, τώρα σου λέει κάτι. Όχι ρε φίλε. Παρότα όσο έλεγα, μακάρι να μην γινόταν αυτό. Και ειδικά τώρα που ο Σταύρος περνάει όλη αυτή τη φάση με το κολέγιο. Έτσι είναι αυτά, δεν το ξέρεις. Ή που θα σου έρχονται όλα τα καλά μαζί, όλα καλά σύντομα. Και εσύ τι έκανες? Έτρεξες να το αποφτάσεις, να το δεις αποτελειώνεται μια και καλή. Πώς το λες αυτό? Αφού ξέρεις ότι τον αγαπάω, δεν θέλω να τον δω κομμάτια. Αλλά. Πάντως, όσο και να θες να πάρεις το αίμα σου πίσω, τώρα είναι λάθος. Δεν κατάλαβα. Εγώ φταίω τώρα που βγάζουν τη Φέη και τους γκομενούς της στα περιοδικά. Ναι, δεν είπα αυτό. Και οκ, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Αλλά όχι τώρα και όχι από σένα. Δεν το καταλαβαίνεις, ρε κορίτσι μου. Θα φανείς εκδικητική στα μάτια του. Ας είμαι να το χειριστώ εγώ. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Πήγαινε στη δουλειά σου και θα κοιτάξω κι εγώ να φύγω νωρίτερα να πάω να το βρω. Τώρα με χρειάζεται πραγματικά. Μαζί μεγαλώσαμε και τον ξέρω. Ξέρω τι θα πω. Ξέρεις, η μητέρα μου θα ήθελε πολύ να συναντήσει τους δικούς σου. Ειδικά τη μαμά σου. Πότε λέτε? Και σήμερα, αν οι γονείς σου δεν έχουν κανονίσει κάτι, θα ήταν μια χαρά. Θα το μάθουμε αμέσως. Χαμογέλασε λίγο, φίλη μου. Αν το δει αυτό ο Σταύρος, τελειώσαν όλα. Φάντασμα είδατε. Πώς κάνετε έτσι καλά, λες και έγινε καμιά καταστροφή. Μια χαρά έχετε βγει. Εσύ είσαι θεά. Και ο Άρης καλός είναι. Μια χαρά ζευγαράκι. Μπα, εγώ θα διαφωνήσω. Ήταν πολύ κακή λήψη. Η Φέη από κοντά είναι μια κούκλα. Και αυτά τα παλιοπεριοδικά, εκτός το ότι γράφουν μόνο βλακίες, ούτε ένα σωστό ρετούς δεν μπορούν να κάνουν. Και εσύ την ίδια γνώμη έχεις. Χρυσάσε με, σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω. Τι ύφος είναι αυτό? Τρέχει κάτι? Δεν ξέρεις. Η Χρύσα ήρθε με τα περιοδικά στο κολέγιο και δεν σε έχει ενημερώσει. Μαζί μπήκαμε με τη Χρύσα. Να με ενημερώσει
Περιοδικά δεν καταλαβαίνω. Αυτά τα περιοδικά. Έλα ρε εσύ τώρα, αν είναι... Καλά, πότε μας τραβήξανε και το πήραμε χαμπάρι. Νέο ειδήλιο της πόλης. Καλά, τι πίνουν σε αυτά τα κολοπεριοδικά. Τρεις φορές με έχουν αναμονιάσει. Άρη, κόψε το δούλεμα, έτσι. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχεις ιδέα. Μας βγάζουν φωτογραφίες σε ένα τραπέζι που είναι στημένο από σένα και τη μάνα μου και εσύ δεν έχεις ιδέα. Αλλά για κακή σου τύχη, σας κάρφωσε η Αλεξάνδρα. Όλα με λεπτομέρειες σχεδιασμένα. Φέγγε για χαλάρωση. Τι σύνδρομο καταδίωξης είναι αυτό τώρα. Ήθελα να ξέρω πόσο ανόητη είστε πραγματικά. Τι νομίζεις θα καταφέρετε με αυτά τα κόλπα, ε? Τι εννοείς? Δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Έρχεσαι εδώ και με κατηγορείς για ποιο λόγο. Τι κακό δηλαδή έχουν οι φωτογραφίες, δεν κατάλαβα. Εκτός αν σου κάνουν χαλάστρα. Ναι, παρουσιάζουν σαν εμπόρευμα, Άρη. Αυτό το κακό έχουν. Αλλά εσένα μπορεί να σου αρέσει να βλέπεις τα μούτρα σου κρεμασμένα σφυλάδες. Εμένα όχι. Πάρ' το λίγο αλλιώς. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και για τη μάνα μου και για τα σχέδια που καταστρώνετε. Αλλά δεν θα σας περάσει. Τη ζωή μου θα τη ζήσω όπως θέλω εγώ, το κατάλαβες. Έχεις πάρει φορά και δεν ξέρεις τι λες, μου φαίνεται. Ίσα-ίσα. Είναι η πρώτη φορά που ξέρω ακριβώς τι λέω. Και κυρίως τι θα κάνω. Και θα το δείτε όλοι σας. Καλημέρα. Το βλέπεις μια φορά. Βεβαίως. Εντάξει, ευχαριστώ για την πληροφορία. Γεια σας. Το ίδρυμα ήταν. Στις 4 η κηδεία. Ωραία. Με τη Φέη μίλησες? Σου είπε κάτι για το κολέγιο? Σαντί να μου πει. Τι λένε για το θέμα σου? Σιγά μην τις δώσουν αναφορά οι καθηγητές. Φαντάζομαι θα μαγειρεύουν την κατάσταση και ό,τι να γίνει θα γίνει. Πάω να δω αν ήρθαν τα παιδιά. Το ρολόι. Αυτό που μου έδωσε η Άρτεμη. Α, ναι, βέβαια. Τι με το ρολόι. Λέω να το βάλω σήμερα. Μα αν θυμάμαι καλά, σου είπα ότι θα καταλάβεις ποια θα είναι η κατάλληλη στιγμή να το φορέσεις. Και μάλλον εννοούσε την αποφύτισή σου ή κάτι τέτοιο. Όχι την κηδεία της. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το βάλω σήμερα. Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να πας στην κηδεία. Ναι. Είσαι που την ήξερες τη γυναίκα. Δεν έχει σημασία αν την είδα 2 ή 3 φορές. Ήταν πολύ καλή μαζί μου. Η συμπάθεια που μου έδειξε ήταν τόση που με εντυπωσίασε και εγώ νιώσα αντίστοιχα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το βάλω σήμερα. Εγώ πάλι πιστεύω ότι είναι επιπόλαιο. Είναι ένα δώρο από το Βαλάτο. Κι ας μην πρόλαβε να μου το δώσει. Μου το δώσει η Άρτεμις σε μια συνάντηση πολύ ζεστή. Και επειδή δεν το βλέπω για την αποφύτιση, νομίζω ότι πρέπει να το βάλω σήμερα για να την τιμήσω. Θέλω πάντως να σε ακούω να μιλάς έτσι. Δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα. Μην τα ξαναλέμε. Όταν θα είναι έτοιμο το ταξί, θέλω να μου πεις. Γιατί? Γιατί θα το δουλέψω, είπαμε. Τελεία για παύλα. Πού πας? Σπίτι, να τελειώνει αυτή η ιστορία μια και καλή. Κάτσε λίγο να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσω, ρε Φρίνη, δεν έχω να συζητήσω τίποτα. Δεν θα την αφήνω να καμαρώνει με τα κατορθώματά της. Περίμενε 2 λεπτάκια, να δούμε αν αυτό που πας να κάνεις σε συμφέρει. Δεν με νοιάζει. Τα οργάνωσε όλα ωραία και καλά και τώρα φεύγει ήσυχη. Κάτσε ρε κοριτσάκι μου. Άλλο πρέπει να σε απασχολεί τώρα. Όχι να ξεσπάσει την Εύα, αυτή εκεί θα είναι. Άλλο είναι το πρόβλημα. Θα με δει μπροστά της όπως δεν με έχει δει ποτέ. Ξεκόλα. Ο Σταύρος είναι το θέμα μας. Τα κακά νέα ταξιδεύουν γρήγορα και μπορεί να έχει δει τις φωτογραφίες. Ή όλο και κάποιος θα τα πρόλαβε. Μπορεί και η Μαρία. Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Δεν έχω τη δύναμη να κάνω τίποτα. Αν ο Σταύρος ξέρει τι να του πω. Κάτι θα σκεφτούμε, να τα μπαλώσεις, να του εξηγήσεις. Να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις να πας από εκεί να μιλήσετε. Πας και προλάβεις το κακό. Τι να του πω, καταλαβαίνεις τι έχω κάνει. Του είπα ψέματα. Του είπα ότι ήμουν με τη μάνα μου και με τη φίλη της στο σπίτι. Εγώ καθόμουν και έπαιζα το παιχνίδι του Άρη και της Εύας. Ωραία, να του εξηγήσεις ότι σου τη στήσανε και εσύ δεν ήθελες να το πεις να μην τον αναστατώσεις. Μα με ρωτούσε, ρε Φρίνη, την άλλη μέρα. Με ρωτούσαν, του είπα την αλήθεια και εγώ εκεί επέμενα, υποστήριζα το ψέμα μου. Τι να περιμένει από κάποια που τον κορόιδεψε έτσι. Σ' αγαπάει, ρε Φέη. Και αν του εξηγήσεις θα καταλάβει. Αρκεί να το πεις εσύ πρώτη. Μα ούτε εγώ θα με συγχωρούσα. Γι' αυτό σου λέω, άσε καλύτερα να πάω σπίτι να ξεκαθαρίσω με την Εύα. Και θα της πω να μου αδειάσει τη γωνιά τώρα κιόλας.
εσένα μαζί. Όχι, με μένα θα παίξει. Αφού ο Ρώσος είναι ο σωστός αντίπαλος, όχι εγώ. Έλα, ποτέ δεν μας παίζεις. Καλά. Με ποιον από τους δύο? Με μένα. Αποφασίστε πρώτα. Εμείς οι δύο και εσύ μόνο σου. Είσαι. Οκ. Okay. Πρόσεχε, μην κάνεις καμιά βλακία. Τι εννοείς? Τι φάση είναι εκεί? Τι να σου πω τώρα. Άσε τις απορίες και παίξε. Τι τρέχετε σποριά? Πρωί πρωί πιάσαμε δουλειά, σπίτια δεν έχουμε. Ω, τσατισμένος έσκασε. Έλα λίγο να σου πω. Πώς και δεν είσαι στη δουλειά? Και εσύ γιατί δεν είσαι στο κολέγιο? Τα είπαμε αυτά, θα τα ξαναλέμε. Τι είπαμε? Ότι θα τους αφήσεις να περάσει το δικό τους. Πολύ σοβαρά τον πήρες το ρόλο του παιδονού μου. Χαλάρωσε. Κοίτα, αν τα πιτσιρίκια θέλουν φωνή, εσύ θέλεις μαστίγιο για να στρώσεις. Και πρόσεξε, γιατί αν φέρω εγώ το μαστίγιο, ξέρω πολύ καλά να το κάνω να τσούζω. Θα στο πει και η δικιά σου χθες βράδυ. Η Φέη. Τι να μου πει? Δεν σου είπε για το τέτα τέτ που είχαμε? Κουβέντα. Καλά, δεν σου πλάφτηκε, δεν? Ωραία, μπράβο. Και δεν τη το είχα. Τι της είπες? Αυτά που θα της έλεγε όποιος αγαπάει. Ότι σε έχει τρελάνει, ότι τρέχει πίσω από τα φουστάνια της μάνας της και ότι αντί μαζί της να πετάς, σε με στη μαυρίλα. Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να χωθείς? Η φιλία μας. Πραγματικά δεν νιώθω καμία ενοχή για όσα της έσουρα. Το κοριτσάκι πρέπει επιτέλους να μεγαλώσει και να πάψει να παίζει. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να της τα πω και μπροστά σου. Κόφτω. Δεν είμαι στα καλύτερα μου σήμερα, οπότε μην συνεχίζεις. Πάντως, αν το κοριτσάκι σου ήταν καθαρό, κάτι θα σου είχε πει. Μην συνεχίζεις. Και στη Φέη δεν ήταν καθόλου σωστό που πήγες και μίλησες. Ούτε η Μαρία δεν θα το έκανε, που στο κάτω-κάτω έχει και λόγο. Με τη Φέη εξηγηθήκαμε, δεν χρειάζονται τρίτη. Και αν έχουν ανακατευτεί ήδη οι τρίτοι. Μη με τρελαίνεις, ρε φίλε. Η Φέη τα λάθη που έκανε στη σχέση μας τα έκανε επειδή πιέστηκε. Αλλά μ' αγαπάει. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με το κολέγιο, τρελαίνομαι που δεν μπορώ να τη βλέπω καθημερινά. Είμαι χωρισμένος στα δύο. Το καταλαβαίνεις? Από τη μία, τρώω φρίκι να πάω πάλι στο κολέγιο, αλλά από την άλλη, χωρίς αυτήν, χάνομαι. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη. Χαλάρωσα. Την αγαπάω. Το καταλαβαίνεις, την αγαπάω. Και σου είπα να το αποσφραγίσετε. Τελικά το ξανασκέφτηκα. Θέλω να κάνω και άλλη έρευνα. Από τη μία οι επιφυλάξεις που έχει ιατροδικαστής, από την άλλη το όπλο που ανήκει στο Βαλάτο. Η κόρη του είπε ότι το είχε στο σπίτι του. Το είδε την ημέρα που πήγαν να κλειδώσουν το σπίτι μετά το θάνατο του πατέρα της. Όλα αυτά είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ καλά. Τελικά εσύ είσαι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Τι λες, θα έρθεις να καταθέσεις? Μη γελάς, δεν αστειεύομαι. Φώναξέ μου σε παρακαλώ την υπάλληλο που βρήκε το θύμα. Μάλιστα. Με ζητήσατε? Ναι.
Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου φέρεις τα ντοσιέ με την αλληλογραφία του Ιδρύματος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Θα καθίσω πολύ γιατί σήμερα είναι η κυρία της Άρτεμις. Θα φύγω νωρίς. Ενημέρωση για τα θέματα της εταιρείας γρήγορα. Έχουμε τίποτα νεότερο από την ασφάλεια για την Άρτεμι? Ενώ αν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που ξέρουμε, δηλαδή από αυτά που διαβάζουμε στα blogs. Τι να έχει αλλάξει? Δεν έχω κάτι στο νου μου. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν έχει κλείσει η υπόθεση. Καταλαβαίνω ότι μια αυτοκτονία μέσα στο ίδρυμα είναι μεγάλος μπελάς. Ιδιαίτερα για την Αλεξάνδρα που θα το αναλάβει. Κινήσεις χορηγιών ADC College. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά το Ίδρυμα χρηματοδοτεί το κολέγιο με χορηγίες. Τι χορηγίες? Το Ίδρυμα είναι μέτοχος στο κολέγιο? Από όσο ξέρω, όχι. Δεν σε χρειάζομαι άλλο. Σε ευχαριστώ. Μετά από έκτακτη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η διακοπή της χορηγίας προς το κολέγιο ATC. Δεκτή η απόφασή σου σχετικά με τη χορηγία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ATC διακόπτει τη φίτηση του Σταύρου Χαλκιά . Κάτι δεν πάει καλά με την κατανομή των ποσών των χορηγιών. Να το ψάξω από την Άννα. Όσον αφορά το Χαλκιά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ σκέψη για το ποιος δεν τον πάει. Και οι δύο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός είναι ο Άρης. Τηλεφωνήσαμε και καλά μόνιμα και είπαμε ότι είχε κλέψει τα θέματα και τα έχει στη τσάντα του. Κάνε έρευνα και τα βρήκα. Πλάκα κάνεις. Μια σκηνή ανάγκη ο Χαλκιάς από τα θέματα. Πες μας και ηλίθιος που δεν μπορείς. Το κάναμε εδώ μέσα! Και είμαι εδώ! Εδώ και κάποιο καιρό είμαι με τον Σταύρο. Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του και μισώ τον εαυτό μου που τον καταπίεσα από φόβο για την αντίδρασή σου. Και του φόρτωσα όλα τα γελία μου κόμπλεξ. Πόσο ασφαλής είναι ο υπολογιστής? Έχει ένα κωδικό που το ξέρω μόνο εγώ. Αν ο γιος σου θελήσει να τον παραβιάσει, πόσο ασφαλής είναι? Είναι από τον άνθρωπο που με πλησίασε πολύ ζεστά. Δεν το περίμενα ποτέ ο Βαλάτος να με ξεχωρίσει από όλους αυτούς. Η ιστορία με εμένα και τον Σταύρο τελείωσε. Απλά τον νοιάζομαι ακόμα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό εδώ θα τον τζακίσει. Συνεργαζόσασταν με την Άρτεμι? Ναι, και λυπάμαι που θα το πω, αλλά ευτυχώς πολύ λίγο. Γιατί το λέτε αυτό?